Κύριε Πρωτούλη, κυριαρχεί η ακρίβεια. Δεν πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο τη σι... συζήτηση με την ακρίβεια του το μεγάλο θέμα, Δεν καταλαβαίνω. Το, το μεγάλο θέμα που είναι η μισθή. Η μισθή είναι παγωμένη εδώ και 15 χρόνια. Ε, όχι και παγωμένη. Και μα, παγωμένη. Στο, στο είναι παγωμένη. αυξήθηκαν μετά από 15 χρόνια πρώτη μισθή φορά. Είναι παγωμένη. στον ιδιωτικό τομέα έχουν με βάση αυξηθεί πολλωστές επίσημα Πάλι στα χρόνια, και δικό σας ομολόγων που προέρχονται από τη δική σα πολιτική παράταξη. ότι θέλουμε. Λένε ότι ακόμα και με αυτές τις αυξήσει που δόθηκαν στον κατώτερο μισθό ο οποίο όμω είναι ένα μηχανισμό από εκεί που ήταν ένα ασφαλεία για να μην πέφτουν οι μισθοί προ τα κάτω, έχει γίνει ένα επιταχυντή τη μείωση των μισθών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι παλιθέβη, Και τώρα αυτή έχει αυτή γίνει ένα. Πάντω, γιατί έχει ανέβει και ο μέσο μισθό. Δεν θα είχε ανέβει ο μέσο μισθό αν είχε αυτό που λέτε. Κύριε Ρωμανέ, αγοραστική δύναμη δεν είναι Δεν θα είχε ανέβει. απλώ όλοι μαζί. Μιλάει ο κ. τώρα. Μπορεί να το απαντήσει ο κ. Ρωμανό, αλλά. Στα βασικά είδη λαϊκή πλατιά, λαϊκή κατανάλωση, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στη στέγαση, είναι συγκεκριμένα. Λοιπόν, δεν τα βγάζει το κουκουέ αυτά. Βγήκαν τα επίσημα στοιχεία τη Eurostat. Για να πάρει ένα νέο ζευγάρι, ένα σπίτι 60 τετραγωνικά, στην πιο υποβαθμισμένη συνοικία τη Αττική, χρειάζεται να δώσει μισθού ολόκληρου στου 12, 12 ετών. Τι συζητάμε. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτα παραπάνω. Τίποτα παραπάνω. Να δούμε τι γίνεται επομένω. Με το μεγάλο θέμα των βάζεται. μισθών. Αλλά οι οποίοι είναι άλλο για να από ανέβουν, το Πρέπει να ξυλωθεί το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίσατε μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλοι πρόθυμοι τα προηγούμενα χρόνια. Τότε που μαζί στη συγκυβέρνηση κλαδέψατε του μισθού 22 και 32% ψηφισμένε συλλογικέ συμβάσει εργασία και τι κατεβάσατε. Και από τότε παραμένει ένα άκρος αντεργατικό πλαίσιο και με τα επίσημα στοιχεία του δικού σας Υπουργείου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι κλαδικές και τοπικές συμβάσεις εργασίας που μπορούν να καλύψουν μια πολύ μεγάλη μερίδα, τη μεγαλύτερη μερίδα των εργαζομένων, βρίσκονται στα χρόνια του 2013, σε αυτό το επίπεδο. Είναι 17 οι κλαδικές και 7 οι τοπικές συμβάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χιλιάδες εργαζόμενοι αμείβονται με τον κατώτετο μισθό, τον οποίο βγαίνει ο υπουργό κάθε φορά με ένα φυρμάνει και δεν δίνει τη δυνατότητα στου ίδιου εργαζόμενου να διαπραγματεύονται. Πολύ μεγάλη κλάδη εργαζομένων. Άρα, επιγραμματικά, Πολύ τι, μεγάλη τι κλάδη μπορεί εργαζόμενο? να γίνει για να πάρουν τα λεφτά. Δεν έχουν συμβάσει. Το ένα είναι αυτό. Ξυλώνουμε το αντεργατικό πλαίσιο και με την πάλη των εργαζόμενων επιβάλλουμε αυξήσει του μισθού, του οποίου ποτέ δεν πρόκειται να κάνει. Η κυβέρνηση στι 10 του Ιούνιου, αμέσω μετά τι εκλογέ. Δεύτερο, αυτοί που έχουν παγωμένου μισθού, βγήκαν τα ίδια τα δικά σα πάλι γύρω και λένε ότι αυτοί είναι που πληρώνουν του φόρου. Το 95% των φόρων είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Οι υπόλοιποι οι επιχειρηματίε που είστε, σας που πήραν 13,5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι μεγάλοι και, και μικρότεροι επιχειρηματίες, πήραν είστε υπέρ του μονοσχεδίου το 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 Μέχρι στιγμής, δισεκατομμύρια, το Ταμείο Ανάκαμψης που διαφημίζει ο Πρωθυπουργός σας, έχετε πάρει 13,5 δισεκατομμύρια και τα έχετε δώσει στις μεγάλες επιχειρήσεις. Μην μιλάμε όλοι μαζί, παιδιά, για να μπορούμε να μας ακούνε κιόλα. Λοιπόν, 13,5 δισεκατομμύρια τα έχει δώσει στις μεγάλες επιχειρήσεις. 10 μόνο εταιρείε 10 εταιρείε, πήρανε 2,5 δισεκατομμύρια. Και τι είναι αυτό το Ταμείο Ανάκαμψη, Έχετε κάποιο λεφτό δέντρο στι Βρυξέλλε, Όχι. Είναι ένα δάνειο, ένα τεράστιο δάνειο. 37 δισεκατομμύριων, το οποίο πρέπει θα το και και θα το πληρώσετε. Είναι και δάνεια θα το πληρώσουν και πληρώσουν Όλοι Δεν είναι οι δάνεια. εργαζόμενοι, και και επιχωρηγής. οι συνταξιούχοι, τα μόνιμα υποζύγια τη πολιτική σα, τα οποία είστε πρέπει να. κατά πον... του Ταμείου Ανάκαμψη. Εννοείται ότι μπορείτε κατά, κατά του Ταμείου Ανάκαμψη. Τι είμαστε υπέρ, η χώρα να χρεωθεί Άρα, Άρα να έχουν οι επιχειρηματίε τη ενέργεια. Οι ανακαινήσει που γίνονται σε δεκάδε νοσοκομεία που, που, που ανάκαμψη, είναι έργα, έργα, 600 έργα, 600 έργα λοιπόν, με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψη είναι κακό για σα. Οι προληπτικέ εξετάσει για εκατοντάδε χιλιάδε συμπολίτε μα είναι κακό για σα. Η που το μεγαλύτερο κομμάτι των παρεμβάσεων έρχεται Καλά, από το, ντροπή, το Ταμείο Ανάκαμψη. Είναι κακό για αυτό. Κάτι ε, για την υγεία. Ε, ε, όχι, αυτό την για να καταλάβει ο κόσμο τι λέτε. Βγήκαν πάλι φωτογραφίε που μεγάλο εφημερία, κομμάτι έρχεται στο από το, πρατικό, το Ταμείο Ανάκαμψη. Είναι κακό για αυτό. Λοιπόν, αποδείχτηκε ότι. Αποδείχτηκαν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα για αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία δεν ήρθε να αντιμετωπίσει καμιά διαφορά των δύο χωρών μας, δεν ήρθε να αντιμετωπίσει κανένα λιτρωτισμό, δεν ήρθε να αντιμετωπίσει κανένα εθνικισμό ήταν ένα εισιτήριο για να μπει αυτή η χώρα στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή για να μπει στον οργανισμό, ο οποίο είναι ο μεγαλύτερο παράγοντα απεσταθεροποίηση στα Βαλκάνια και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και για ένα παγκόσμιο θέμα που πρέπει να βάλουμε στην Ελληνική Βουλή και η κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτεί ότι θα το κάνει, το οποίο είναι και αυτό εθνικό θέμα και με το οποίο εθνικό και διεθνικό θέμα και πρέπει να τοποθετηθούμε, που είναι η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση τη Ελληνική Βουλή από το Δεκέμβριο του 2015. Για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτου. Ξαναλέω, ομόφωνη Ομόφων. απόφαση τη Ελληνική Βουλή και η κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη να αναγνωρίσει εδώ και τώρα το Παλαιστινιακό κράτο που βρίσκεται κάτω από έναν αιματηρό, αιματηρό έναν όλεθρο, μια γενοκτονία καονική με 15.000 παιδιά σφαγιασμένα.